καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα unboxing εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι ο Δημήτρη G και σήμερα θα ανοίξουμε Pop Funko Figures από το κατάστημα A3 Collectibles στη Λεμεσό από την σειρά He-Man and the Masters of the Universe. Σήμερα ο αγωνισμός μας έχει να κάνει με τους A3 Collectibles, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, γιατί ένας από εσάς θα κάνει δική του μια ολοκένουργια Funko Pop φιγούρα, όποια θέλει ο νικητής να διαλέξει από το κατάστημα A3 Collectibles στην Λεμεσό, αξίας 14,95 €. Πάμε με το unboxing. Ο Ανδρέας στην Λεμεσό από το A3 Collectibles βάζει και μερικά δωράκια μερικές φορές μέσα στα κουτιά που στέλνει στους πελάτες, γι' αυτό αναγοράστε από εκείνο να ξέρετε ότι θα βρείτε μέσα και κάτι έξτρα. Λοιπόν, αρχίζουμε. Unboxing Pop Funko Figures από τους He-Man and the Masters of the Universe. Η αδερφή του He-Man, η She-Ra. Εδώ, στην κανονική της την έκδοση, υπάρχει ακόμα μία έκδοση Glow in the Dark, η οποία φωσφορίζει. Θα την έχουμε στο πολύ κοντινό μέρος να την κάνω unbox και εκείνη. Αυτή είναι η κανονική η φιγούρα της She-Ra. Εδώ, με το σπαθί της, με την ασπίδα της, με τη μάσκα της, μάσκα, το από πάνω, με την ανάποδη μάσκα. Εδώ είσαι. Αυτή είναι η She-Ra, η δίδυμη αδερφή του He-Man όσο αφορά την σειρά κινουμένων σχεδίων. Δεν στέκεται, γιατί μέσα στην συσκευασία έχει και μια θήκη την οποία στερεώνεις πάνω στη φιγούρα την Pop Funko. Οι φιγούρες οι οποίες έχουν λεπτά πόδια είναι δύσκολο να στηθούν, να ποζάρουν, γι' αυτό η Funko βάζει μία έξτρα βάση την οποία στερεώνεις πάνω στα πόδια. Υπάρχουν τρύπες οι οποίες εφαρμόζουν ακριβώς για να στηθεί η φιγούρα όπως την θες. Η Funko η οποία ειδικά στις πιο μεγάλες φιγούρες της, τις μεσαίες και τις πιο μεγάλες, βάζει και ένα πολύ ωραίο background στο πίσω, έτσι ώστε η φιγούρα να ποζάρεται όπως πρέπει, σωστά, με το κατάλληλο background. Πάμε στον Skeletor, στην Special Edition έκδοση του Skeletor, η οποία είναι μεταλλική μπογιά, το βλέπετε στο βίντεο. Ο Skeletor στην διαφορετική του την έκδοση, το Terror Claws Skeletor, με τα νύχια του τρόμου, το πω έτσι. Φυσικά όλες οι διαφορετικές εκδόσεις των χαρακτήρων είναι φυσικά μέσα από τα comics και συγκεκριμένα και πιο πολύ από την τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων. Αυτός είναι ο Skeletor, Terror Claws Skeletor συγκεκριμένα, εδώ. Ο οποίος στέκεται μια χαρά, το βλέπετε. Να δείτε και τα νύχια του, τα claws από κοντά. Λοιπόν. Φιγούρες οι οποίες θα τις βρείτε στο κατάστημα A3 Collectibles. Ο Ανδρέας ο Μιχαηλίδης στην Λεμεσό κάνει καταπληκτική δουλειά όσο αφορά παραγγελίες και delivery σε ολόκληρη την Κύπρο. Ο Grizzlor στη συνέχεια, ένας από τους κακούς, αν δεν κάνω λάθος, του Hordak, γιατί είναι δύο τα στρατόπεδα, ο Skeletor με τους δικούς του, ο Hordak με τους δικούς του επίσης. Τώρα, ο Grizzlor, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν του Hordak, γιατί φιγουράρει με το συγκεκριμένο σύμβολο στο στήθος του, θα δείτε τώρα από κοντά, που είναι το σήμα του Hordak, που είναι της Δικτερίδας. Ο Grizzlor, ο οποίος είναι με το τόξο και το βέλος του, το χέρι του, εδώ. Εδώ πίσω, ο οποίος στέκεται μια χαρά. Και τα πόδια του είναι αρκετά χοντρά για να σταθεί. Λοιπόν, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια από κάτω ποια είναι η αγαπημένη σας Pop Funko φιγούρα που έχετε στη συλλογή σας, ή αν θέλετε ποια φιγούρα Pop Funko θέλετε να αποκτήσετε. Γιατί ο διαγωνισμός μας σε λίγο θα σας πω, θα κερδίσετε όποια Pop φιγούρα θέλετε εσείς στις Funko από το κατάστημα A3 Collectibles στη Λεμεσό, αξίας 14,95 €, όπως είναι αυτές οι φιγούρες, σας έχω δείξει
μέχρι τώρα, εκτός της Special Edition που ήταν το Metallic. Λοιπόν, ο King Randor έχει σειρά, ο βασιλιάς της Eternia, ο πατέρας των Βιδίμων, του He-Man και της She-Ra. Εδώ. Πολύ ωραία φιγούρα, standard, δεν θέλει και πολύ λεπτομέρεια σε αυτή την περίπτωση για να το δείτε, για να γίνει ωραία η φιγούρα. Ο King Randor με το σπαθί, με το σκύπτρο του και με την φορεσιά του βασιλιά, βλέπετε, και με το, και με το στέμα, το crown. Μην ξεχάσετε να κάνετε like το βίντεο, subscribe στο κανάλι, enable notifications. Σε λίγο θα σας πω τις λεπτομέρειες και τον διαγωνισμό για να κάνετε δική σας όποια φιγούρα Funko θέλετε εσείς από το κατάστημα A3 Collectibles. Λέμε σώμα, ανοίγουμε τη μεγάλη την κουτά αυτή τη φορά. Ήταν δύο τα κουτιά. Θα το πάρουμε λίγο ανάποδα να σας δείξω την μεσαίου μεγέθους pop Funko φιγούρα που βγάζει η Funko, στην περίπτωση δηλαδή που ο χαρακτήρας καβαλάει κάποιο όχημα, κάποιο ζώο, κάποιο οτιδήποτε. Είναι αυτό, είναι ο Skeletor πάνω στον πάνθυρα του, τον ονομάζει Panther από την τηλεοπτική σειρά φυσικά και τα comics. Σε αυτή την περίπτωση, όπως σας είχα πει και πριν, η Funko συμπεριλαμβάνει μέσα στη φίγουρα, και ένα πολύ ωραίο backdrop, ένα πολύ ωραίο background image, την οποία εικόνα τη χρησιμοποιείτε όταν θέλετε να τη βγάλετε από το κουτί τη φιγούρα και να την ποζάρετε όπως εσείς θέλετε, με το background που σας δίνει φυσικά η Funko, αν θέλετε, εννοείται. Δεν είναι υποχρεωτικό, αυτό είναι το background, θα το δείτε. Εδώ τη βάζετε πίσω από τη φιγούρα, θέλετε να την ποζάρετε. Αυτές είναι οι μεσαίου μεγέθους φιγούρες που κυκλοφορεί η Funko, τα λεγόμενα Rides. Εδώ είναι ο Skeletor, δεν είναι μεταλλικός, βλέπετε, είναι πιο απλή η μπογιά του, δεν είναι δηλαδή μεταλλική μπογιά. Πάνω στον Panther, πολύ πιο πλαστικό δηλαδή θα έλεγα όσο αφορά την μπογιά και όχι μεταλλικό όπως ήταν οι προηγούμενοι. Εδώ. Λοιπόν, είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, τον προηγούμενο μήνα είχαμε κάνει unbox και τον He-Man πάνω στον Battle Cat, πάνω στη δική του την, το δικό του companion. Θα δείτε το link, θα εμφανιστεί κάπου εδώ για να πατήσετε, να δείτε εκείνο το unboxing της συγκεκριμένης φιγούρας και όχι μόνο. Είχαμε κάνει πολλές εκείνη την εβδομάδα. Λοιπόν, και έμεινε να σας δείξω πόσο πιο μεγάλες μπορεί να γίνουν οι φιγούρες της Funko. Δηλαδή έχουμε τις μικρές, έχουμε τις μεσαίες, όπως είναι τώρα που σας έδειξα το Skeletor με τον Panther, και έχουμε και τα Super Sized Funko, και σε αυτή την περίπτωση είναι ο ένας και μοναδικός He-Man στην τεράστια έκδοσή του. Αυτή είναι δηλαδή για βιτρίνες. Δεν είναι για να μένει στο κουτί. Είναι τεράστια φιγούρα από κοντά, άλλο να τη βλέπεις στο βίντεο και άλλο να τη βλέπεις από κοντά. Και πάλι η Funko έχει συμπεριλάβει το δικό της background, ένα συγκεκριμένο backdrop, άλλο μέγεθος φυσικά εννοείται, να το, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε για να ποζάρει ο συγκεκριμένος, ο οποίος θα το βγάλουμε να το δείτε από το κουτί. Θέλει και προσοχή. Μεγάλο κουτί, μεγάλη φιγούρα, μεγάλα τα πλαστικά της, θέλει έξτρα προσοχή. Δηλαδή, αν πέσει κάτω μπορεί να σπάσει το πάτωμα, όχι η φιγούρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο He-Man από την τηλεοπτική σειρά He-Man and the Masters of the Universe, με το Axe, με το τσεκούρι, με την ασπίδα του. Δηλαδή, ακόμα και εγώ φαίνομαι μικροσκοπικός μπροστά του. Να.
Λοιπόν, να το εδώ πέρα. Η φιγούρα του He-Man and the Masters of the Universe έχει κυκλοφορήσει και ο σκέλετρος έτσι μέγεθος. Το νομίζω έχει φέρει ο Ανδρέας στους A3 Collectibles τις συγκεκριμένες φιγούρες. Τσεκάρετε στο Facebook fanpage των A3 Collectibles να δείτε τι έχει σε stock. Πάτε και ένα τηλέφωνο, στείλτε κανένα μήνυμα του Ανδρέα. Έχει και στο Instagram λογαριασμό. Εκεί γίνεται όλο το παιχνίδι. Πιο πολύ με τις ανακοινώσεις. Και βάζει φωτογραφίες, βάζει το ένα, βάζει το άλλο. Νομίζω θα αφήσουμε έξω για το κλείσιμο του βίντεο. Λοιπόν, εδώ και ο φίλος μας ο Skeletor δίπλα του. Για να δείτε ακριβώς το μέγεθος. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο το μέγεθος, το super sized. Εδώ είναι το μεσαίο μέγεθος των pop funko φιγούρων. Και φυσικά και το πιο μικρό που είναι το standard σε μέγεθος. Λοιπόν, ένας από εσάς θα κάνει δική του οποιαδήποτε Funko pop φιγούρα υπάρχει στο κατάστημα A3 Collectibles στη Λεμεσό, αξίας 14,95€, δηλαδή στην τιμή της κανονικής μια standard φιγούρας pop Funko. Λοιπόν, κανένας περιορισμός, διαλέξετε όποια φιγούρα θέλετε εσείς αυτής της αξίας, αυτού του μεγέθους εδώ από τους A3 Collectibles. Δύο τρόποι για να μπείτε στην κλήρωση και δύο συμμετοχές ταυτόχρονα σε συγκεκριμένη κλήρωση, η οποία θα γίνει σε ακριβώς 2 εβδομάδες. Θα σας θυμίσω, εννοείται, στο Facebook και στο YouTube στα επόμενα μας βίντεο. Όσο αφορά το YouTube, θα κάνετε like το βίντεο, θα κάνετε subscribe, να σας δηλαδή συνδρομητές μου αν δεν είστε ήδη στο κανάλι, και θα είναι να μου γράψετε στα σχόλια από κάτω το YouTube βίντεο, εδώ δηλαδή που το βλέπετε, ποια είναι η αγαπημένη σας Funko Pop φιγούρα από τη συλλογή σας και ποια θέλετε, και αν θέλετε κάποια άλλη να αποκτήσετε, μου το γράφετε κάτω στα σχόλια για να μετρήσει συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, δεύτερη συμμετοχή θα μετρήσει αν πάτε στο Facebook fanpage, το δικό μου, το facebook.com/DemisGCY, το βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, τη διεύθυνση. Εκεί υπάρχει ξεχωριστό post συγκεκριμένα για το διαγωνισμό αυτό, για τις φιγούρες Pop Funko από τους A3 Collectibles. Εκεί θα ακολουθήσετε τις άλλες οδηγίες. Είναι εκεί το like, το share, το ξέρετε, και από κάτω το tag τους φίλους σας. Θα δείτε ακριβώς τις οδηγίες για να μπείτε και μία δεύτερη φορά, μία δεύτερη συμμετοχή στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σε 2 εβδομάδες. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους A3 Collectibles στη Λεμεσό, τον Ανδρέα, τον Μιχαηλίδη και όλα τα παιδιά η οποία είναι η ομάδα εκεί πέρα στο κατάστημα για αυτό το διαγωνισμό. Ραντεβού σε 2-3 ημέρες για ακόμα ένα unboxing. Ας με θυμίσω ξανά για το διαγωνισμό εδώ στο κανάλι στο YouTube. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, like το βίντεο και γράψτε μου από κάτω στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σας Pop Funko φιγούρα στη συλλογή σας, ή αν δεν έχετε μεγάλη συλλογή και δεν έχετε κάποια αγαπημένη, γράψτε μου ποια φιγούρα θέλετε να αποκτήσετε. Και στο τέλος της συγκλήρωσης, σε 2 εβδομάδες ακριβώς, θα κληρώσουμε έναν από εσάς, μία από εσάς, η οποία θα κερδίσει όποια Funko Pop φιγούρα θέλει αυτός ή αυτή από το κατάστημα A3 Collectibles στη Λεμεσό.